Τι περιείχε το εμπορικό τρένο, δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε? Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μας λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη και προφανώς στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήραν φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια, παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχή. Και επειδή ήταν τόσο σίγουρος στις 22 Μαρτίου πέρυσι ότι το υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχεία δεν ήταν έφλεκτο, το είπε αυτολεξί, μπορεί αυτό να το πει και σήμερα, λίγο παραπάνω από έναν χρόνο μετά, με σιγουριά να μας πει ότι αυτό το οποίο είπε πέρυσι, 22 Μαρτίου, ισχύει. Όντως δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Το είπατε στον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές πέρυσι. Πείτε το και πάει, σας προκαλώ. Να συγκαλύψουμε τι ακριβώς. Τι, ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά και ότι εμείς σπεύσαμε την ώρα του ατυχήματος. Ότι δεν μετέφερε. Θα το κρίνει ο πραγματονόμονας αυτό οριστικά. Ο πρώτος πραγματονόμονας είπε ότι... Άρα δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.